Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο, που βλέπετε και από τον τίτλο, θα ασχοληθούμε με το δεύτερο μέρος των δικών σας ιστοριών. Σας είχα κάνει μια ανακοίνωση για όσες είστε καινούργοι εδώ πέρα, όπου ζήτησα όσοι θέλουν να μου στείλουν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, για να μπορέσω και εγώ με τη μεριά μου να δώσω μια συμβουλή. Να πω πάλι ότι δεν είμαι ειδικός και ούτε θέλω να το παίξω και καλά ψυχολόγος κτλ. Απλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα μπορεί ένα τρίτο μάτι άγνωστο να τα δει λίγο πιο σφαιρικά και όχι τόσο υποκειμενικά. Απλά θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι μου δίνετε φωνή, ότι βλέπω ότι αυξάνονται τα νούμερα στο κανάλι και ότι έχω την υποστήριξή σας, και εφόσον συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλω να μείνω μόνο στο κομμάτι του beauty. Θέλω τα άτομα που είναι εδώ και μοιραζόμαστε συμβουλές ομορφιάς και όλα αυτά τα καλά να έχουν και μια πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και να είμαστε χαρούμενες και να είμαστε αισιόδοξες και να μπορούμε όσο περισσότερο μπορούμε να μειώνουμε μέσα στη διάρκεια του χρόνου τις αρνητικές μας ημέρες. Αν θέλετε να βοηθήσετε και εσείς από τη δική σας τη μεριά, μπορείτε απλά να κάνετε ένα like ή να κάνετε και μια κοινοποίηση σε αυτού του είδους τα βίντεο. Δεν θέλω να κάνετε κοινοποίησεις γενικά στα beauty. Δεν με ενδιαφέρουν τόσο τα νούμερα, όσο με ενδιαφέρει το να, άμα μάθει περισσότερος κόσμος αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα, ίσως να βοηθηθεί και περισσότερος κόσμος. Αυτά λοιπόν από μένα, σταματάω τη φλιαρία. Πάμε να περάσουμε στις δικές ιστορίες. Αγαπημένη μου, καλησπέρα. Με λένε Μαρία και είμαι 28. Μπορείς να πεις ελεύθερα και τα δύο. Αποφάσισα να σου γράψω και εγώ τη δική μου προσωπική ιστορία, μια και σε νιώθω δικό μου άνθρωπο και για μένα μετράει πολύ η γνώμη σου. Αρχικά θα σου πω ότι στην Αθήνα μένω 3 χρόνια. Ο λόγος που έφυγα από την πόλη μου, καβάλα, είναι γιατί είχα μια σχέση και ήθελα όσο τίποτα άλλο να μείνουμε μαζί. Ήταν μια απόφαση που δεν σκέφτηκα ιδιαίτερα, διότι από το σπίτι μου ήθελα να φύγω αρκετά χρόνια πριν και θεώρησα ότι εκείνη η περίοδος ήταν ιδανική για αυτό το βήμα. Οπότε το ανακοίνωσα στους δικούς μου ανθρώπους, τα μάζεψα, άφησα πίσω μου όλες τις άσχημες σκέψεις όσο μπορούσα και κοίταξα μπροστά με το κεφάλι ψηλά και απλά έκανα αυτό που ήθελα. Σε αυτό το σημείο θα σου πω ότι ήταν η μοναδική φορά που δεν φοβήθηκα και να κάνω επιτέλους κάτι για μένα. Ο άνθρωπος για τον οποίο κατέβηκα ήταν γυναίκα. Ναι, καλά άκουσες. Ήταν κάτι το οποίο έκρυβα από την οικογένειά μου, κυρίως διότι οι φίλοι μου και οι πιο δικοί μου άνθρωποι το γνώριζαν ήδη. Θα σου πω ότι δεν νιώθω λεσβία, μια και όλα άλλαξαν την ημέρα που γινόμουν 18, ολοκλήρωσα για πρώτη φορά με βιασμό και ήταν κάτι το οποίο ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου συμβεί. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι το πέρασα μόνη και μόνη μου με το καιρό προσπάθησα να το ξεπεράσω. Αν με ρωτήσεις αν το έχω ξεπεράσει μέχρι σήμερα, θα σου πω όχι 100%. Αλλά το παλεύω γιατί είναι μια εικόνα που δεν μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη μου. Ένιωσα ότι χειρότερο μπορεί να υπάρχει από συναίσθημα. Παρ' όλα αυτά, προσπάθησα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα να προσπαθήσω με άντρα, αλλά ήταν κάτι που δεν μπορούσα. Οπότε στην ηλικία των 20 έκανα και την πρώτη μου σχέση με γυναίκα. Αυτό ήταν μια παρένθεση για να μπορέσεις να καταλάβεις κάποια πράγματα. Αφού ήρθα Αθήνα και πέρασαν 6 μήνες, αποφάσισα να το πω στους δικούς μου. Ήταν κάτι το οποίο θα με έκανε να νιώσω μεγάλη ανακούφιση και φυσικά να απόψω να τους λέω ψέματα. Για αυτή την απόφαση ήμουν πολύ αποφασισμένη, είχα βάλει κάτω όλες τις εκλογές που θα ακολουθούσαν, διότι ξέρω καλύτερα από τον καθένα τους δικούς μου. Δυστυχώς έγινε αυτό που φοβόμουν, μου γύρισαν την πλάτη μέχρι και σήμερα και ουσιαστικά είμαι για ακόμη μια φορά μόνη. Όσον αφορά τον άνθρωπο για τον οποίο και κατέβηκα, δεν υπάρχει. Κράτησε 2 χρόνια η σχέση αυτή και δεν θα μπω περισσότερο σε λεπτομέρειες. Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα μένω μόνη και μπορώ να πω ότι είναι περίεργο, αλλά και ταυτόχρονα ωραία να έχεις το δικό σου χώρο και τα συνεφή. Αυτό που δεν αντέχω είναι να είμαι μόνη μου για ακόμη μια φορά. Είμαι σε μια πόλη που δεν γνωρίζω κανέναν. Τώρα θα μου πεις να γυρίσω πίσω και θα σου πω ότι θα το ήθελα, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Θα ήθελα πολύ την άποψή σου στη δική μου ιστορία. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Σου εύχομαι τα καλύτερα γιατί το αξίζεις. Εγώ θα είμαι εδώ και θα σε στηρίζω όπως κάνω άλλωστε από την αρχή του καναλιού σου. Σε αγαπώ πολύ, Μαρία. Μαρία μου, η ιστορία σου είναι πραγματικά συγκλονιστική. Δεν μπορώ να φανταστώ χειρότερο πράγμα από το δικό σου ξεκίνημα της ερωτικής σου ζωής, αν θεωρείτε ξεκίνημα αυτό το πράγμα. Θέλω να σου πω ένα τεράστιο λυπάμαι για αυτό που σου συνέβη. Εύχομαι μέσα την καρδιά μου να μην συμβεί σε κανέναν αυτό το πράγμα. Θέλω να σου πω ένα τεράστιο μπράβο και πόσο περήφανη είμαι για σένα που κατάφερες πραγματικά να ξεπεράσεις, αν όχι στο 100%, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πατήσεις ένα διακόπτη και να το σβήσεις, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνω το πόσο δυνατός άνθρωπος είσαι και ότι είσαι, ρε παιδί μου, δυνατή. Δηλαδή
πραγματικά δεν ξέρω αν μπορέσω να σε συμβουλέψω πάνω σε αυτά που μου λες, γιατί θεωρώ ότι αυτό που σου συνέβη είναι κάτι πραγματικά... Δηλαδή με κατακλείει, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα αρκεστώ στο να σου πω ότι πραγματικά λυπάμαι και εύχομαι πραγματικά από εδώ και πέρα να πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Όσο για το θέμα που λες για τις σεξουαλικές σου προτιμήσεις, είσαι δεν είσαι λεσβία, έχεις δεν έχεις ερωτικές σχέσεις με άντρα ή με γυναίκα, για μένα μετράει ο άνθρωπος και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος μετράει και όχι οι προτιμήσεις του σε οποιοδήποτε τομέα. Ειδικά στον ερωτικό τομέα που στη τελική δεν σου πέφτει και κανένας λόγος. Δεν θα σου πω να γυρίσεις πίσω, γιατί θεωρώ πως οι γονείς σου πρέπει να σε προσεγγίσουν, να σε δεχτούν για αυτό που είσαι, γιατί είσαι το παιδί τους, σε δημιούργησαν και θα πρέπει να σε δεχτούν και να είναι δίπλα σου σε οποιαδήποτε επιλογή σου. Είναι υποχρέωσή τους για μένα, γιατί το παιδί σου, άμα το αγαπάς, το αγαπάς και το δέχεις όπως είναι. Η αγάπη δεν έχει περιορισμούς, η αγάπη δεν ξεχωρίζει τα καλά και τα κακά ενός παιδιού, του χαρακτήρα του κτλ. Αν αγαπάς το παιδί σου, το αγαπάς και το δέχεσαι και, και είσαι δίπλος του και το στηρίζεις. Οπότε για μένα ήταν λάθος το γεγονός. Τέλος πάντων, δυστυχώς δεν πάνε όλα όπως θα περιμένουμε και γενικά οι συμπεριφορές των ανθρώπων, ακόμα και τον πιο κοντινό μας, δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν τις δικές μας προσδοκίες. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι εφόσον επέλεξες να μείνεις στην Αθήνα και να μείνεις μόνη σου, για μένα είναι ένας καλός τρόπος να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου και να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα με τον εαυτό σου, έχοντας ως βάση τον εαυτό σου. Και γενικά να ξέρεις μερικές φορές η μοναξιά είναι καλό πράγμα, γιατί σε κάνει να σκέφτεσαι λίγο πιο καθαρά και να βάζεις κάποια πράγματα στη θέση τους. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα έρθουν πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή σου. Έχω πολύ μεγάλη αισιοδοξία για σένα και πιστεύω ότι θα σε ανταμείψει η ζωή για όλα αυτά που έχεις περάσει και θα γίνεις ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Αυτό. Περνάμε σε δεύτερη ιστορία. Γεια σου Γιάννα μου. Εγώ είμαι η Ρέα, 35 χρονών, από Θεσσαλονίκη και είμαι μεγάλη θαυμάστριά σου. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου και για όλα αυτά, κύριε Ευθύνη, ήμουν πάντα εγώ. Στα 16 άρχισα να φλιρτάρω με το αλκοόλ, έπινα ακούγοντας πάντα τη λατρεμένη μου gothic μουσική. Σιγά σιγά τελειώνοντας το σχολείο, το φλερτ έγινε θυσμός, εξάρτηση, αρρώστια. Παρ' όλα αυτά πέρασα στη σχολή που πάντα ονειρευόμουν, στη καλών τεχνών, εκεί τα πράγματα χειροτέρεψαν αφού για να ζωγραφίσω έπρεπε να είμαι πάντα μεθυσμένη. Το πρωί έπινα 2 λίτρα μπύρα για να σταματήσει το τρέμουλο. Κάπου εκεί αρχίζω χρήση χαπιών και κάναβης. Φυσικά δεν παρακολουθούσα κανένα θεωρητικό μάθημα, παρά μόνο ασχολιόμουν με το εικαστικό κομμάτι. Άλλωστε δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο. Λίγο αργότερα σταμάτησα να πηγαίνω στη σχολή και ήμουν όλη μέρα στην πλατεία Ναβαρίνου. Όλο αυτό κράτησε 9 χρόνια που έκανα τους ανθρώπους γύρω μου δυστυχισμένους. Στα 25 αποφάσισα πως έπρεπε κάτι να κάνω. Προσπάθησα πολύ μόνη μου, χωρίς αποτέλεσμα. Απευθύνθηκα στο ΚΕΘΕΑ, όπου με ανέλαβαν 2 άτομα προσωπικά. Πήγαινα εκεί μεθυσμένη. Πήγα σε ψυχίατρο, όπου διαγνώστηκα με διπολική διαταραχή και με φαρμακευτική αγωγή κατάφερε και με έκανε να αφήσω πίσω όλα αυτά. Εκείνο το διάστημα που πειραματιζόμασταν με διάφορες αγωγές για να βρούμε την κατάλληλη για την περίπτωσή μου, γνώρισα τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι σήμερα ο άντρας μου και έχουμε 2 πανέξυπνα και πανέμορφα παιδιά. Είναι ο σωτήρας μου, αυτός που με έκανε άνθρωπο ξανά και με στήριξε όσο κανένας. Εγώ παίρνω την αγωγή με βλαβικά και εκτός από κάποιες μικρές περιόδους κατάθλιψης είμαι σταθερά πολύ καλά. Το πρόβλημά μου είναι πως δεν είμαι πια ερωτευμένη με τον άντρα μου, σε αντίθεση με εκείνον. Νιώθω εγκλωβισμένη και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι τόσο καλός σύζυγος και πατέρας και ακόμα και τώρα μετά από 7 χρόνια και όσα πέρασε κοντά μου δεν πάβει να δείχνει την αγάπη και τον έρωτά του. Νιώθω αχάριστη γιατί όλα είναι τόσο καλά και εγώ νιώθω δυστυχισμένη. Δεν κάνω τίποτα για τον εαυτό μου, τα παιδιά με κουράζουν πολύ και δεν έχω διάθεση για τίποτα. Σε κούρασα με όλα αυτά και ξέρω πως είναι δύσκολη κατάσταση για να μπορέσεις να προτείνεις κάποια λύση. Ελπίζω να μην σε κούρασα πάρα πολύ και να μην σου έριξα την ψυχολογία. Ναι, με δυσκολεύει λίγο αυτή η ιστορία. Το αλκοόλ είναι κάτι το οποίο πραγματικά το φοβάμαι από μικρό παιδί. Το να είσαι αλκοολικός είναι κάτι το οποίο δεν είναι παίξε κι άλλες, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και εσύ, Ρέα μου, το ξέρεις πιο πολύ καλά από όλους. Θέλω να σου δώσω τεράστια και άπειρα συγχαρητήρια που κατάφερες και ξύπνησες και σκέφτηκες ότι πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση
και απευθύνεται και στους σωστούς ανθρώπους για να μπορέσουν να σε βάλουν σε μία τάξη και να απεξαρτηθείς από αυτό το διάολο, γιατί για μένα διάολος είναι το αλκοόλ. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που κατάφερες με τους σωστούς ανθρώπους, με αγωγή και με φυσικά με δική σου προσωπική θέληση, γιατί άμα δεν έχουμε θέληση, παιδιά, τίποτα δεν γίνεται και τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Που κατάφερες λοιπόν να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα και να είσαι τώρα σε μια σταθερή κατάσταση. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να μην ξανακυλήσεις ποτέ, ειδικά τώρα στην δεδομένη φάση που νιώθεις ότι είσαι λίγο εγκλωβισμένη, γιατί θα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο και τώρα έχεις υπό την ευθύνη σου δύο πανέμορφα πλάσματα, τα παιδιά σου, οπότε όταν σε πιάνει η μελαγχολία για την οικογενειακή σου κατάσταση, προσπάθησε να ξεφεύγεις με άλλους τρόπους, προσπάθησε να μην ξανακυλήσεις. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να σε συμβουλέψω στο θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα για τον άντρα σου, δεν νιώθω ότι είσαι ευχάριστη, γιατί τα συναισθήματά μας δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Νομίζω ότι ξέρεις πολύ καλά ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι δίπλος, σε στηρίζει, είναι καλός πατέρας, είναι καλός σύζυγος. Νομίζω όμως ότι δεν σου φταίει ο άντρας σου, σου φταίει κάτι σε σένα και δεν νομίζω ούτε καν ότι είναι τα παιδιά σου. Ο λόγος που σε κουράζουν τα παιδιά σου και ο λόγος που νιώθεις έτσι για τον άντρα σου είναι γιατί δεν νιώθεις εσύ καλά με τον εαυτό σου. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε όλα, δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, οπότε μας κουράζουν οι καταστάσεις, μας κουράζει η ρουτίνα, μας κουράζει ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας. Και όλα μετά νιώθουμε ότι είναι πολύ χαοτικά. Θεωρώ πως πρέπει το πρώτο πράγμα που θα σε συμβούλευα να κάνεις είναι να καθίσεις να μιλήσεις με τον άντρα σου και να του πεις τους προβληματισμούς σου. Από ό,τι καταλαβαίνω, σαν άνθρωπος θα σε κατανοήσει πλήρως και ίσως να μπορέσει λίγο με μία συζήτηση να φτάσεις σε ένα επίπεδο να κάνετε κάποια πράγματα και να μπορέσεις και εσύ λίγο να πάρεις τα πάνω σου. Μπορείτε να στείλετε τα παιδιά, ας πούμε, στα πεθερικά και τα λοιπά για να πάτε ένα ταξίδι, μια εκδρομή. Εάν πάλι νιώθεις ότι μιλώντας τον άντρα σου ίσως χειροτερέψουν τα πράγματα και ρίξεις την ψυχολογία του, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να το πεις ότι ξέρεις κάτι, λίγο κουράστηκα, δεν νιώθω πως ένιωθα κτλ. Και επειδή είναι και τα παιδιά στη μέση, σου προτείνω, άμα μπορείς, να δουλέψεις λίγο μόνη σου με κάτι το οποίο θα σε κάνει να ξεχνιέσαι και να αλλάξει λίγο τις περιστάσεις. Οπότε ίσως θα βοηθήσει να βγεις λίγο από το σπίτι, άμα έχεις φυσικά τη δυνατότητα να μπορέσεις να αφήσεις τα παιδιά στη μαμά σου, στα πεθερικά σου και να έχεις λίγο χρόνο για σένα και να ασχοληθείς με κάτι που σου αρέσει. Είτε αυτό θα εκφραστεί μέσω της ζωγραφικής, είτε σε χορό, είτε στο να βρεθείς με μια φίλη και να πεις να κοτσομπολέψετε, ας πούμε, έναν καφέ, μια βόλτα στην αγορά, οτιδήποτε θα σε κάνει στην καθημερινή σου βάση να ξεχαστείς και να βρεις ένα νέο ενδιαφέρον, ώστε να δώσεις λίγο την αγάπη σου εκεί, να φτιάξεις την ψυχολογία σου και μετά αυτή η αγάπη θα εξαπλωθεί και στα άτομα που είναι γύρω σου. Φτιάξε την ψυχολογία σου με ό,τι μπορείς, ώστε να μην διαλύσεις αυτό το όμορφο πράγμα που σου συμβαίνει, διότι δεν είναι δεδομένο και να ξέρεις ότι πολλοί θα ήθελαν πάρα πολύ να είναι στη θέση σου, να έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τους και να είναι τόσο καλός, στοργικός, δίπλα σου, σύζυγος, σωστός. Αυτό. Περνάω στην επόμενη ιστορία. Θα σου πω περιστατικά, αλλά και τη στάση που αντιμετωπίζω από μερικούς. Αυτό που απασχολεί τους άλλους είναι τα κιλά μου. Εμένα και ας μην με νοιάζει, νοιάζει αυτούς. Σκέψου για το ύψος μου θεωρούμε αρκετά παχιά, αλλά δεν είναι το υπερβολικό. Έχω και καμπύλες, οπότε καταλαβαίνεις ότι φαίνεται έντονα, τονίζεται. Από θέμα συμπεριφοράς έχω αντιμετωπίσει από το πιο συνηθισμένο, όπως τα βλέμματα τύπου πώς είσαι έτσι, τα γέλια και την κοροϊδία μέχρι το ρατσισμό από την παιδική μου ηλικία κιόλας. Έχει τύχει να βιώσω κοροϊδία από φίλους στις τότε σχέσεις μου, είμαστε στην αρχή ακόμα, σε παρένθεση. Κάναμε ομαδική κλίση για να μιλήσουμε και να γνωριστούμε εγώ και οι φίλοι του και πετούσαν υπονόμενα για τις χοντρές. Σε παρένθεση, έτσι το έλεγαν, με αγένεια. Αλλά το παλικάρι που ήμασταν μαζί δεν είπε τίποτα και ήξερε ότι πάνε για μένα. Ότι πήγαιναν για μένα αυτά τα σχόλια και ίσως με κάνουν να νιώθω άσχημα. Ένας από τους λόγους που δεν τον ήθελα δίπλα μου ήταν και αυτός. Δεν με περασπίστηκε, δεν είπε κάτι και ας με αγαπούσε όπως ήμουν, όπως έλεγε. Και ευτυχώς που δεν ταιριάξαμε τελικά και δεν δούλεψε μεταξύ μας. Το δεύτερο ήταν με μια κοπέλα. Ήξερα πως πίσω από την πλάτη μου έλεγε πόσο έχω παχύνει και πως πρέπει να δυνατήσω. Και όχι, δεν το έλεγε με ωραίο τρόπο. Έτσι κι εγώ επίτηδες της έλεγα ψέματα ότι με ενοχλούν τα κιλά μου και δεν μπορώ να κινηθώ εύκολα. Δεν ισχύει, μπορώ να κάνω τα πάντα κανονικά σχεδόν χωρίς δυσκολία. Γυρίζει και μου λέει με ήκτο και λίγο αγένεια, χάσει κιλά. Είναι κρίμα τόσο κούκλα και να έχεις τόσο πολλά παραπάνω κιλά. Δηλαδή για να είμαι όμορφη πρέπει να είμαι αδύνατη. Εμείς με τα παραπάνω κιλά δεν έχουμε δικαιώματα.
Δεν θυμάμαι τι απάντησα, αλλά τουλάχιστον πήρα αυτό που ήθελα. Την ευκαιρία να το πει μπροστά μου και να απαντήσω. Μην ξεχάσω επίσης να πω για τα βλέμματα όταν τρώμε έξω, λες και δεν μπορούμε να είμαστε παχές από άλλους παράγοντες. Πρέπει όλες να είμαστε έτσι, διότι τρώμε αρκετό φαγητό. Το ύφος κάποιες πολίτριας είτε και πελάτες ακόμα σε μαγαζί με ρούχα τύπου «Πού πας έτσι, περιμένεις να βρεις ρούχα στα μέτρα σου εδώ?» Ανθρώπων στο λεωφορείο που αποφεύγουν να καθίσουν δίπλα σου, λες και θα τους κολλήσεις τίποτα. Όταν θες να κάνεις ποδήλατο ή να οδηγήσεις μηχανάκι. Όταν φοράς αθλητικά και πας για περπάτημα, είτε για να ξεσκάσεις είτε για να κινηθείς. Όταν υδρώνεις και σε κοιτάνε σαν ένα απέσιο θέαμα, λες και δεν υδρώνουν όλοι οι άνθρωποι, λεπτοί ή παχοί, είτε πολύ είτε λίγο. Όταν πας στη παραλία, ακόμα και με ολόσωμο μαγιό. Αυτά και πάρα πολλά άλλα τα οποία δεν θεωρούνται ανθρωπιά και η αποδοχή του διαφορετικού όπως το έχουν κάνει όλοι μόδα και το λένε. Εγώ ένα πράγμα λέω, πολλοί άνθρωποι θα το πουν, λίγοι θα το πιστέψουν και ελάχιστοι θα τα πράξουν. Και αυτό ισχύει στα πάντα. Έτσι ακριβώς είναι. Και νομίζω ότι η κατάσταση, παιδιά, επιδεινώνεται αντί να γίνεται καλύτερη. Έχουμε όλα τα μέσα για να μορφωθούμε, να μάθουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μάθουμε ότι όλοι έχουν ίδια δικαιώματα σε αυτή τη ζωή και είτε είναι χοντροί, είτε είναι αδύνατοι, είτε είναι γκέι, είτε είναι οτιδήποτε. Και σκαλώνουμε στην εικόνα και αυτό το πράγμα καθορίζει την κρίση μας και τη συμπεριφορά μας πάνω στα άλλα όντα. Ότι δεν υπολογίζουμε ότι εμείς έχουμε κι εμείς τα δικά μας ελαττώματα. Είμαστε κριτές, θεοί και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κρίνουμε και να κοιτάξουμε περιφρονητικά οτιδήποτε διαφέρει από τη μάζα. Και πόσο απαράδεκτο μπορεί να είναι αυτό στις μέρες μας που υποτίθεται ότι ο κόσμος πρέπει να έχει περισσότερη παιδεία, περισσότερη εκπαίδευση, σωστότερη εκπαίδευση και παιδεία, διότι έχει και τα μέσα πλέον για να τα κάνει. Αλλά όχι. Προτιμάμε να βλέπουμε συνέχεια Facebook και Instagram, να θεωρούμε ένα πρότυπο συγκεκριμένο το ιδανικό και από αυτό το πρότυπο να κρίνουμε οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί έξω και οτιδήποτε είναι έξω από αυτό το πρότυπο, από αυτό το ιδανικό, εμείς το κρίνουμε και το χλεβάζουμε. Για ποιο λόγο? Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η στάση σου αυτή για τα κιλά σου να είναι ακριβώς αυτή για το υπόλοιπο της ζωής σου. Θέλω πραγματικά να μην έχεις πρόβλημα με την εικόνα του εαυτού σου, όσο και αν αντιμετωπίζεις bullying από το περίγυρό σου. Για μένα, δυστυχώς, οτιδήποτε διαφέρει, κράζεται. Δυστυχώς. Και ο κόσμος, πάντα μα πάντα, θα βρει κάτι να σχολιάσει. Ακόμα και το τέλειο να δεις έξω στον δρόμο, θα το σχολιάσουν επειδή είναι τέλειο. Θα πούνε ότι έχει βάλει πάνω της 100 νηστέρια, ότι δεν είναι έτσι φυσική, είναι ψεύτικη. Θα βρούνε κάτι να πούνε για τα πάντα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τρέφεται και νιώθει όμορφα κράζοντας και κρίνοντας άλλους ανθρώπους, αυτός ο ίδιος έχει τα κόμπλεξ μέσα του. Αυτός ο ίδιος δεν είναι καλά με τον εαυτό του. Δώσε βάση στα άτομα που σε περιτριγυρίζουν και νιώθεις ότι μοιάζονται για σένα, γιατί αυτά τα άτομα δεν κάθονται να ασχολούνται με τα κιλά σου και με το πόσο κυταρίτιδα έχεις, αλλά ασχολούνται με το πόσο καλή ψυχή έχεις και τι τους έχεις προσφέρει. Και νομίζω ότι στη τελική αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εύχομαι πραγματικά σε έναν καλύτερο κόσμο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την εμφάνιση να σταματήσει να είναι το κριτήριο για να συμπεριφερθείς καλά σε έναν άνθρωπο και το κριτήριό σου να είναι πέρα από την εμφάνιση, τι άνθρωπος είναι αυτός από κάτω, είναι καλός, είναι κακός, είναι κλέφτης, είναι ψεύτης, είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Και όχι πόσα κιλά είναι αυτός ο άνθρωπος, ή πόσο άσπρος είναι αυτός ο άνθρωπος, ή από πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Θα κλείσω το βίντεο κάπου εδώ, θέλω κάθε ιστορία να έχει τη τιμητική της, να παίρνει το χρόνο της και να μην αναλωνόμαστε με πολλές ιστορίες και να μπουκώνουμε. Πιστεύω ότι ήταν αρκετές οι σημερινές ιστορίες. Θα υπάρξει και τρίτο part από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχουν ακόμα ιστορίες τις οποίες δεν έχω πει. Οπότε, ναι, θα το κάνουμε και αυτό σύντομα. Θέλω να πω και πάλι ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσους παρακολουθήσανε έως το τέλος. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα άτομα που μου στείλανε και με εμπιστευτήκαν τις δικές τους ιστορίες. Όπως επίσης θέλω από κάτω στα σχόλια
να δώσετε την υποστήριξή σας, πείτε τις δικές σας συμβουλές, δώστε τη δική σας οπτική γωνία, βοηθήστε για να βοηθηθείτε. Έτσι θέλω να λειτουργήσουν αυτού του είδους τα βίντεο, οπότε σχολιάστε άφοβα και θα είμαι και εγώ εκεί να τα βλέπω και να σιγοντάρω. Οπότε ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά.